Λοιπόν, αυτό ήταν και το Summer Game Fest Live 2024, όπου ήταν όντως live για το Σάκη, ο οποίος ήταν εκεί μέσα. Εξού και το ιδιαίτερο background, το οποίο είναι ακριβώς λίγα λεπτά μετά τη λήξη του. Ναι. Είσαι απ' έξω. Σάκη, να σου πω κάτι. Θέλω απλά να μου πεις, διαισθάνθηκα ότι δεν υπήρχε ούτε στο κοινό πάρα πολύς ενθουσιασμός. Για πες μας λίγο. Ναι. Καταρχάς να πω ότι ναι, πριν λίγα λεπτά τελείωσε, είμαι έξω από το YouTube Theater, είμαι στο parking. Θα περίμενα έτσι κι αλλιώς, μέχρι να αδειάσει όλο αυτό το χάος εδώ από αυτοκίνητα και κόσμο, και περιμένω, για να μην περιμένω σε ουρές. Οπότε βρήκαμε την ευκαιρία να κάνουμε αυτό το πρώτο reaction. Λοιπόν, ήμασταν μέσα. Το βιώσαμε κανονικά όπως κάθε χρονιά και η αλήθεια είναι, Γιώργο, ισχύει αυτό που λες, ότι δεν υπήρχε ενθουσιασμός, ήταν ενοχελικά τα πράγματα, κάτι χειροκροτήματα. Βέβαια υπάρχει κόσμος που ενθουσιάζεται με τα πάντα, δηλαδή έβλεπα ακραίες αντιδράσεις για τα πάντα από κάποιους, αλλά σε γενικές γραμμές ναι. Ξέρεις, κάποιοι είναι και βαλτοί, έτσι, δεν είναι και για να... Σίγουρα, το πιστεύω. Δεν μπορεί να κάνεις σαν παλαβός, ας πούμε, για κάτι παιχνίδια τα οποία ούτε ήδη που τα φτιάχνουν δεν ενθουσιάζονται. Εσύ, Σάκη, άκουσα ένα την ώρα που λέει για νέο Batman Arkham και μετά λέει ότι είναι για το VR και άκουσα... Ισχύει. σε κάποια φάση το πήρανε και στο τρολάρισμα και έδειχνε κάτι διαφημίσεις στη Samsung Games και για τις τηλεοράσεις και πετάχτηκε ένας από πίσω, let's go Samsung, go fuck them, κάτι τέτοιο. πέθανε όλη η αίθουσα, πέθανε στο γέλιο, ρε φίλε, όλο το τέτοιο, πέθανε στο γέλιο, γιατί σου λέει ενθουσιαζόμαστε, εντάξει, έστω και με αυτό κάτι να γίνει. Τέλος πάντων, λοιπόν, καταρχάς, Θέμη, καλά είσαι, φίλε μου, γιατί είσαι λίγο νισταγμένος, σε βλέπω. Είσαι λίγο ζόρικος. Δεν μας σκέφτηκε αυτή τη φορά ο Τζεφ, μας το έβαλε 2 η ώρα τα μεσάνυχτα το show. Αλλά και ναι, πάλι... ήταν... εννοείται είμαστε εδώ. Λοιπόν, αφήστε με λίγο να πω 2 λεπτά για πώς μου φάνηκε γενικά και θέλω να ακούσω και τη δική σας άποψη. Δεν θα είναι μεγάλο αυτό το βίντεο, θα είναι ένα πρώτο reaction. Εγώ θα πω ότι δεν ήταν ένα καλό show. Ωστόσο, Γιώργο, εσύ μπορείς να εκτιμήσεις ότι ήταν ένα αρκετά χρήσιμο show. Και τι θέλω να πω. Θέλω να πω ότι δόθηκε η ευκαιρία μέσα σε όλη αυτή την ξηρασία από πολύ μεγάλες blockbuster ανακοινώσεις, δόθηκε η ευκαιρία σε μικρότερους, πολύ μικρότερους δημιουργούς, ακόμη και individual δημιουργούς, να δείξουν το παγκόσμιο κοινό των gamers τις δημιουργίες τους. Αν μη τι άλλο, αυτό το θεωρώ λίγο χρήσιμο. Έτσι, είδαμε αρκετά παιχνίδια indie δημιουργών. Γενικά ήταν ένα show που βασίστηκε πάρα πολύ στο indie, στην indie σκηνή. Είδα αρκετά ενδιαφέροντα παιχνιδάκια σε ό,τι αφορά τις indie δημιουργίες. Ωστόσο, έλειπαν, καλός ή κακός, έλειπαν οι πολύ μεγάλες blockbuster ανακοινώσεις, οι πολύ μεγάλες εκπλήξεις, αυτό το ενθουσιώδες πολλές φορές που ζητάμε από τέτοια show. Έχω ξεχωρίσει κανά δυο πραγματάκια, άμα θέλετε έτσι πολύ γρήγορα να τα κουβεντιάσουμε, αλλά πριν πάμε σε αυτό, να ακούσω λίγο και εσάς, πώς σας φάνηκε. Να ξεκινήσω εγώ, Θέμη. Συμφωνώ, Σάκη, με αυτό που είπες. Όντως είναι μεγάλη υπόθεση για αυτούς τους δημιουργούς τώρα να παίρνουν τέτοιο χρόνο, ας πούμε, μάλλον στο μεγαλύτερο show αυτή τη στιγμή, ας πούμε, που υπάρχει για video games. Νομίζω ότι μπορείς να κρίνεις πολύ εύκολα ένα τέτοιο show από την πρώτη και την τελευταία ανακοίνωση που είχε, για το κατά πόσο, ας πούμε, είχε κάτι μεγάλο σε αυτό, στο αντίκτυπο που λες και στον εμπορικό. Το πρώτο ήταν το Horizon, ένα Lego Horizon, το οποίο είχε ψιλοδιαρρεύσει τις τελευταίες εβδομάδες, το ξέραμε δηλαδή. Ναι. Και το τελευταίο δεν ήταν καν η ανακοίνωση ενός νέου τίτλου, αλλά ένα νέο βίντεο, ένα gameplay, το οποίο ήταν πολύ ωραίο βέβαια, από το Phantom Blade Zero. Νομίζω αυτό τα λέει όλα για το επίπεδο τουλάχιστον των εκπλήξεων που είχε το show. Κατά τα άλλα,
συμφωνώ ότι αν δεις μεμονωμένα τα παιχνίδια, δεν είναι, δηλαδή δεν είναι αδιάφορα. Εγώ είδα ενδιαφέροντα πράγματα, είδα και ωραία πράγματα, δηλαδή νομίζω ότι αξίζει να τα πούμε πιο αναλυτικά σε frame rate που θα κάνουμε σίγουρα συγκεντρωτικό στο τέλος. Στο απολογιστικό το συγκεντρωτικό, ναι, σίγουρα ναι, που θα έχω παίξει και πολλά από αυτά, γιατί να ξέρεις θα πάω να παίξω και πάρα πολλά από αυτά τα παιχνίδια. Έχω κλείσει ραντεβού και για κανονικά παιχνίδια μεγάλα από τις μεγάλες εταιρείες, αλλά και πολλά από αυτά τα μικρούλια τα λογικά θα τα δω. Εγώ θέλω να σταθώ σε δύο πράγματα που μου άρεσαν πάρα πολύ. Το ένα ήταν το Alan Wake 2 η όλη φάση, δηλαδή και η ανακοίνωση της physical έκδοσης και το DLC το οποίο ουσιαστικά κυκλοφορεί σήμερα. Το Night Springs. Ναι, το Night Springs, ότι συνδέεται άμεσα με το... Συνδέεται. Παίζεις κανονικά με την Jessie από το Control και έχεις άλλους δύο χαρακτήρες. Ο ένας είναι ο ηθοποιός από το Quantum Break κιόλας, που ξεχνάω το όνομά του τώρα αυτή τη στιγμή, και άλλοι είναι... Όσοι έχετε παίξει τον Wake 2, ξέρετε. Ναι. Και η δεύτερη ανακοίνωση που μου άρεσε πάρα πολύ ήταν στο πλαίσιο της Blumhouse, που έδειξε μια συλλογή από νέους τίτλους που ετοιμάζει χώρο, οι οποίοι είχαν μεγάλη ποικιλία και φάνηκαν πολύ ωραίοι, το καθένα με τον τρόπο του. Αλλά ναι, έτσι εκεί ανάμεσά τους ανακοίνωσαν και μια συνεργασία του Sam Barlow, που είχε κάνει το Immortality και το Hair Story κτλ., με τον Joe Cronenberg, με τον Brandon Cronenberg, το σκηνοθέτη δηλαδή. Ναι. Project C νομίζω λεγόταν. Sorry, αλλά για μένα αυτό είναι πολύ μεγάλη υπόθεση, ας πούμε, δηλαδή... Πάρα πολύ. Η Blumhouse είναι πολλά χρόνια στο κουρμπέτι του σινεμά στα horror. Κάνει τρελό μπάσιμο τώρα φαίνεται στα video games, με πολλές μικρές ενδιαφέρουσες, μικρότερες, γιατί ακόμα δεν είδαμε κάτι huge, ας πούμε, από αυτούς. Αλλά εγώ σαν άτομο που λατρεύει τα horror είδα πολύ ωραίες εικόνες μπροστά μου να περνάνε, καταλαβαίνεις. Αυτό που έλεγα και στα παιδιά είναι ότι έτσι όπως το παρουσίαζαν με τους τίτλους, στην αρχή νόμιζα ότι ήταν ψεύτικα παιχνίδια. Όχι, δεν ήταν, φαίνονταν σαν ψεύτικα, όχι ναι, αληθινά. Επειδή είχαν όλοι το ναι, ίδιο. Αν είναι ένα τρέιλερ ενός μεγάλου παιχνιδιού. Ναι, και εγώ κάπως έτσι ένιωσα. Ναι, η αλήθεια είναι αυτή. Οι τίτλοι ήταν περίεργοι των παιχνιδιών. Λέω, τώρα είναι κάποια ναι, σάτυρα αυτό. Τέλος πάντων. Πολύ ωραία η παρουσία της Blumhouse. Νομίζω αυτά συγκράτησα περισσότερο απ' όλα. Και έχω ραντεβού με την Blumhouse. Ω, τέλεια, τέλεια. Οπότε ενδέχεται να δω κάποια από τα παιχνίδια του σίγουρα από όλα αυτά τα ενδιαφέροντα που έδειξε. Mm-hmm. Και η μεγαλύτερη έκπληξη του show, Σάκη, μάλλον ήταν η ανακοίνωση του Lego Horizon που είναι και για Switch τελικά. Ναι, εντάξει, αυτό ήταν μεγάλο troll. Τρελό. Αυτό ήταν πολύ μεγάλο troll. Franchise τώρα της Sony, του PlayStation, κυκλοφορεί κανονικά. Σιγά σιγά αρχίζει και κλείνει τα μάτια και το PlayStation προς τους άλλους, να τα λέμε και αυτά. Τέλος πάντων, ακούστε τώρα, επειδή εγώ έχω κάνει μια μεγάλη λίστα, αλλά νομίζω ότι πρέπει να εστιάσουμε στα πολύ σημαντικά. Θεμή, πριν αρχίσω και τα λέω για να φτάσουμε στο κλείσιμο, πες μας λίγο και εσύ πώς σου φάνηκε. Εγώ νομίζω ότι από την φάτσα σου διακρίνω ότι πρέπει να κοιμήθηκε. Θα σου πω, πολύ νοχηλικό το show. Σε κάποια φάση στη μέση είχαν αρχίσει να γίνονται σούπα τα παιχνίδια. Δηλαδή δεν καταλάβαινες, είναι διαφημίσεις τώρα, τι γίνεται. Ξέρετε ότι εγώ είμαι λάτρης του hype, παιδί μου, και από αυτές τις εκδηλώσεις περιμένω. Δηλαδή δεν θέλω να το αδικήσω γενικά. Είναι αυτό που λες ότι φαίνεσαι λίγο κάπως όταν βλέπεις 40 παιχνίδια και λες δεν μ' άρεσε τίποτα. Δηλαδή πώς να το πω, φαίνεσαι σαν στριμμένος, αλλά το θέμα είναι ότι από αυτές τις εκδηλώσεις περιμένεις λίγο hype, περιμένεις λίγο αυτό το... Ως προς αυτό το κομμάτι, Θέμη, έχεις απόλυτο δίκιο, ήταν πολύ απογοητευτικό το show. Έτσι, τώρα μην λέμε χαζομάρες, το show δεν είχε τίποτα huge, ξέρεις, να τρελαθεί ο κόσμος και τα λοιπά. Κάποιες εκπλήξεις, παιδί μου, θυμάμαι πέρυσι είχε κλείσει με το Final Fantasy 7 Remake. Φέτος ναι, γενικά είχε κάποιο παιχνίδι που να μην το είχαμε ξαναδεί πριν. Μήπως είναι και λίγο ο καθρέφτης, Γιώργο, της βιομηχανίας και της κατάστασης που είναι λίγο. Γιατί πρώτη φορά κάνει αναφορά ο Τζεφ σε απολύσεις και μάλιστα 2-3 φορές ανέφερε για προκλήσεις που περνάει και αντιμετωπίζει η βιομηχανία. Που σημαίνει ότι αρχίζει και είναι φανερά πλέον θέμα προς όλους, στους μικρούς, στους μεγάλους, στις εκθέσεις, στους exhibitors, στους όλους, ρε παιδί μου. Εντάξει, πιστεύω δεν μπορούσα να αποφύγει μια αναφορά
σε ένα τέτοιο κλίμα έτσι που υπάρχει. Όχι, όχι. Πάλι το γύρισε βέβαια αυτός με το δικό του τρόπο, σε ένα αισιόδοξο μήνυμα, του στείλει στηρίξτε τους ανεξάρτητους δημιουργούς κτλ. Ξέρετε κάτι, πριν το ξεχάσουμε, η μεγάλη ανακοίνωση ήταν το Civilization 7 πάντως. Αυτό τα έχω γραμμένα, Γιώργο. Και μπορώ να σας μεταφέρω και λίγο τον παλμό. Εντάξει. Όταν ανακοινώθηκε το Civilization 7, το οποίο είδαμε ένα απλό τρέιλεράκι, έγινε χαμός στην αίθουσα. Δηλαδή είδα ενθουσιασμό δίπλα μου. Και είναι η αλήθεια πολύ μεγάλη ανακοίνωση. Θα δούμε περισσότερα μέσα στο καλοκαίρι. Εγώ υποθέτω μέσα στην Gamescom θα γίνει το κανονικό reveal του παιχνιδιού. Είδαμε ένα έτσι πρώτο teaser trailer με την ανακοίνωση ότι έρχεται Civilization 7. Είδαμε και ένα μήνυμα του Sid Meier, ναι, που είπε και στο τέλος πέταξε και μια σπόντα Stay Civilized και τα λοιπά, γέλασε εκεί πολύ ο κόσμος. Είδαμε, παιδιά, θα το πάρω λίγο ανάποδα, μου έκανε τρομερή εντύπωση το Phantom Blade Zero, το οποίο για κάποιο λόγο συνεχίζει να φαίνεται πάρα πολύ ενδιαφέρον, πολύ καλό τεχνικά, πολύ προσγειωμένο. Δεν ξέρω, εμένα μου αρέσει αυτό που βλέπω. Και φαίνεται να είναι μεγάλο game. Δεν είναι έτσι κάτι που περνάει και θα φύγει, ας πούμε. Φαίνεται μεγάλο, φαίνεται κανονικό παιχνίδι. Απλά ακόμα ένα Souls-like πολύ ωραίο από την Ανατολή, δηλαδή μαζί με το Wukong και μαζί με το, Wind, Where Winds Meet, πώς λέγεται. Και ναι, αυτό, ναι. Δηλαδή, σαν να μαζεύονται πολλά, ρε παιδί μου, ενδιαφέροντα Souls-like από εκείνη τη μεριά. Ναι, ναι. Τώρα, Master Hunter Wilds, και εκεί έγινε λίγο χαμός μέσα στην αίθουσα. Εντάξει, είναι το επόμενο μεγάλο παιχνίδι της Capcom, είναι γιγαντιαίο. Εγώ συνεχίζω να το λατρεύω αυτό που βλέπω, το περιμένω πώς και πώς. Θέλω να πιστεύω ότι θα δω, όχι να παίξω, αλλά τουλάχιστον θα δω τις επόμενες ημέρες. Είπαν ότι θα παίξουμε Gamescom, Σάκη, τον ανακοίνωσαν, ότι θα έχει demo. Ναι, όχι, εγώ μιλάω για τώρα, για το Summer Game Fest. Μάλλον δεν θα έχει τώρα, για να είπαν για την Gamescom. Αγγίλη πλέει δύσκολα, μάλλον θα δω κάτι. Μάλλον θα δω κάτι από την Capcom. Έχω συγκρατήσει, εντάξει, το Night Springs το είπαμε, το Alan Wake 2. Χαμός μέσα στην αίθουσα έγινε με το Metaphor. Του Tsujima. Τα παιχνίδια της Atlus τα αγαπάνε πάρα πολύ. Ναι, λογικό, εντάξει. Από την ομάδα τώρα του τον Persona έχει μεγάλο κοινό, πιστεύω πλέον. Ναι, που, εντάξει, και μεγάλο θέμα να έχει το δημιουργό εκεί πέρα πάνω, έγινε λίγο χαμός μες στην αίθουσα. Λοιπόν, άλλα που έχω κρατήσει εγώ, Dear and Boy, δεν γίνεται να μην δω το πόρε φίλε, και ας μην είναι κανένα μεγάλο παιχνίδι, είναι το μοναδικό πράγμα που η Αλίνα με κοίταξε και μου κάνει πραγματικά έκανε αντίδραση τέτοια. Πολύ, πολύ όμορφο, πολύ γλυκό, πολύ ευαίσθητο φαίνεται. Θα μας πάνε τα ζουμιά, Γιώργο, το ξέρεις. Ναι. Αλλά έδειξε και μία έτσι, δεν ξέρω, στο τέλος δεν είναι μόνο τόσο χαριτωμένο, έδειξε και ένα σκοτάδι λίγο ενδιαφέρον για τα δικά μου γούστα. Ναι. Επίσης δείχνει να ξεκινάει από μωράκι και να μεγαλώνει το ελάφι και να γίνεται κάτι πιο μεγάλο. Ναι. 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 Απλά ξέρεις τώρα, Έλα. Θα παίξουν πολύ με το συνέστημα εδώ πέρα, είναι φανερό δηλαδή. Αρκεί να μην κάνουν επίκληση, ξέρεις, ναι, το πολύ, ναι, ναι. Slitherhead από το Γιάμα. Αυτό λίγο χύμα μου φάνηκε εμένα. Ήταν κάτι που, δηλαδή, δεν περίμενα να δω αυτό που είδα. Είδα αρκετή έμφαση στη μάχη. Ένα αρκετά γρήγορο σε ρυθμό παιχνίδι. Από ό,τι κατάλαβα, μπορείς να κάνεις ποζές άλλους ανθρώπους. Αυτό κατάλαβα, δηλαδή όταν έβγαινε σαν να τους αξιοποιείς. Ναι, και. Ναι. Και ένα περίεργο platforming έδειξε να πηδάει, δηλαδή, από ταράτσα σε ταράτσα, από μπαλκόνια σε μπαλκόνια και τέτοια. Μου φάνηκε περίεργο, γι' αυτό μου άρεσε. Ναι. Μου θύμισε την πρώτη εντύπωση που είχαμε από το Tokyo, πες το, Ghostwire Tokyo, the Ghostwire Tokyo. Ghostwire Tokyo που δεν καταλαβαίνεις περίπου τι βλέπεις, ας πούμε. Ναι. Αλλά okay, έχει θρηλυκή ομάδα από πίσω. Ναι. Και εκεί έγινε ψιλοχαμός, ρε παιδί μου. Εγώ δεν περίμενα να δω κάτι με τόση έμφαση στη μάχη, ας πούμε. Αυτό λέω κι εγώ. Τι να πω. Δεν ξέρω. Και ναι,
Και ναι και όχι, δεν ξέρω. Ναι. Δεν είναι πάντως αυτό που ήθελα να δω εγώ, ας πούμε. Αλλά οκ, okay, μπορεί να το αδικούμε. Είδαμε ένα Dragon Ball Sparking Zero που κυκλοφορεί 11 Οκτωβρίου, συγγνώμη. Και εκεί έγινε πανικός μες στην αίθουσα, δηλαδή τσιρίζανε. Σχεδόν κουράστηκα. Τι άλλο έχω συγκρατήσει. Στο Star Wars έγινε ψιλοχαμός, το Outlaws, που είδαμε πάλι μερικά gameplay πλάνα. Ναι, το οποίο ήταν tease για το show της Ubisoft ουσιαστικά. Ναι, εντάξει, προφανώς εκεί θα δούμε τα πιο τέτοια. Είδαμε ένα pre-order trailer του Wukong, μιας και το ανέφερες πριν λίγο, που πρακτικά μας είπαν ότι το παιχνίδι μπορείτε να το κάνετε pre-order, θα υπάρχουν collector's editions και, ναι, και ιστορίες. Και αναφέρω εδώ ότι έχει γίνει λίγο χαμός στα social media, ότι καθυστέρησαν οι Xbox, ναι, εκδόσεις. Και πλέον το παιχνίδι θα είναι στο PC και στο PlayStation 5 τον Αύγουστο. Και οι developers είπαν ξεκάθαρα ότι γι' αυτό φταίει το ότι δεν προλαβαίνουν να το κάνουν optimization, και έχει μπει λίγο ξανά η συζήτηση για το Series S. Γιατί φανταστείτε ότι πρόσφατα είχαν κάνει παράπονα και οι developers του Kingdoms Come Deliverance 2, που ήταν ένα ακόμη παιχνίδι που είδαμε και σήμερα στο Summer Game Fest. Ναι, ήθελα λίγο να το σχολιάσω αυτό. Κάτι με χάλασε σε αυτό το trailer. Υπερβολική δόση χιούμορ, υπερβολικός χαβαλές. Το είχα λίγο για πιο σοβαρό. Ίσως επέλεξαν λόγω της φύσης του κοινού να δείξουν λίγο την πιο χαλαρή comedy relief πλευρά του παιχνιδιού. Αλλά δεν ξέρω, κάτι με χάλασε, να σου πω την αλήθεια, και ψιλοστεναχωρέθηκα. Ελπίζω να μην είναι έτσι τόσο χαβαλέ και ανάλαφρο το παιχνίδι όσο φάνηκε σε αυτό το τρέιλερ. Επίσης, παιδιά, είδαμε ένα καινούριο Harry Potter παιχνίδι του Quidditch Champions, έτσι δεν λέγεται, έτσι προφέρεται, yeah, το Quidditch. Που πρακτικά είναι, εντάξει, ένα spin-off που σχετίζεται με το άθλημα αυτό, με τις κούπες του Harry Potter. Εντάξει, τίποτα το ενδιαφέρον, μη λέμε τώρα χαζομάρες. Μεγάλη ανακοίνωση ήταν η console κυκλοφορία του Valorant, με την Riot να βγαίνει στη σκηνή και να γίνεται χαμός από κάτω. Είδα έναν τύπο ακριβώς δίπλα μου, με το που είπε to more players, Valorant to more players, δεν μπορείτε να καταλάβετε πώς έκανε. Λες και κέρδισε 1 εκατομμύριο ευρώ. Μιλάμε για χάος. Ίσως το παιχνίδι μάλλον που προκάλεσε τον περισσότερο πανικό ήταν το Power Rangers. Α, όντως, απίστευτο. Ναι, ναι, μιλάμε, δεν μπορείς να καταλάβεις τι έγινε στην αίθουσα με το που άκουσαν το Go Go Power Rangers. Μιλάμε σαν να βλέπεις τον Κούλι, Θέμη. Στο chat γραπτάκι ο Κούλις το ίδιο έκανε. Αλήθεια λες? Ναι βρε, αφού Κούλις Αμερικανάκι είναι, στην ψυχή. Ναι. Εντάξει, δεν μπορείς να καταλάβεις τώρα τέτοιες αντιδράσεις. Πώς δουλεύεις τον Κούλι, τέτοιες αντιδράσεις. Τι άλλο συγκράτησα, ρε παιδιά. Μου άρεσε και θα παίξω, να ξέρετε, το Black Hawk, βασικά να το πω σωστά. Γιατί νομίζω ότι έκανε λάθος και ο Γιώργος. Στο blog, το live blog που είχαμε στο unboxholic.com. Το παιχνίδι λέγεται Delta Force Hawk Ops. Και απλά θα ενσωματώνει mission, το οποίο θα βασίζεται στο Black Hawk Down του Ridley Scott. Καταλαβες. Σαν παιχνίδι είναι αυτό, το οποίο είναι... Εγώ έχω ψύχωση με τα Delta Force από μωρό παιδί. Τα είχαμε σακατέψει με τον αδερφό μου. Αυτό θα το παίξω. Είμαι ενθουσιασμένος πολύ. Αυτό που είδα μου αρέσει. Είναι πιο tactical, ναι, από, μπράβο, ένα Call of Duty, έτσι. Ναι, έτσι ήταν ανέκδοτο τα Delta Force. Ναι, δεν είναι τόσο arcade, όχι. Θυμίζει Operation Flashpoint, Γιώργο. Ναι, ναι, κατάλαβα. Τέτοιο στυλ. Δεν είναι άρμα, αλλά δεν είναι και Call of Duty. Τέλος πάντων. Αυτό θα το παίξω, θα έχουμε νέα. Γιατί δείχνει πάρα πολύ ενδιαφέρον. Και από εκεί και πέρα, είδαμε το Sega Shadow Generations και την ατάκα της πόντας σου την είδα, να ξέρεις. Την είδα. Είσαι μεγάλο κολόπεδο. Έβαλε την Αλίνα να τσίριξει, τι έκανε? Σκούντιξα και Ραφαέλα και Αλίνα του τύπου να ακουστούν και δύο χειροκροτήματα μέσα στην αίθουσα, ρε παιδιά.
Κάπως έτσι. Τι άλλο. Πάνω κάτω, παιδιά, αυτά. Ξέρεις ποιο μου φάνηκε ενδιαφέρον? Αυτό το καινούριο παιχνίδι από τους δημιουργούς του Stanley Parable. Το οποίο δεν έδειξαν πολλά, αλλά ναι. Αφήνει να εννοηθεί ότι πάλι είναι έτσι λίγο πρωτότυπο και με κάποιο twist μέσα. Κατάλαβα. Τώρα, εντάξει, εγώ τα έχω σημειώσει όλα, απλά προσπαθώ να πιάσω κάτι που να έχει περισσότερο ενδιαφέρον, παιδί μου. Ωραίο ήταν για εμάς, για live stream, το No More Room in Hell 2. Οχταπλό co-op με permadeath μηχανισμούς. Αυτό πρέπει να έχει πολύ πλάκα, πολύ χαβαλέ, παίζοντάς τον παρέες. Το skate, έτσι, ανακοίνωση σημαντική. Ναι, και εκεί έγινε χαμός, να ξέρετε. Ξέχασα να το αναφέρω. Πολύ χαμός. Και έπαθα σοκ που το skate έχει τόσο μεγάλο fan base. Την Αμερική, χαμός, ναι, οκ, okay, το περίμενα, αλλά γίνεται χαμός, παιδιά, ναι. Γενικά το skateboard νομίζω είναι στην κουλτούρα της Αμερικής σε μεγάλο βαθμό. Αλλά, εννοείται. Περισσότερο από την Ευρώπη, δηλαδή. Πολύ. Πολύ. Και, παιδιά, οι σημειώσεις μου, εντάξει, είδαμε ένα Dune Awakening trailer. Εντάξει, MMO είναι αυτό. Φαίνεται ωραίο και αυτό, αλλά εμείς δεν παίζουμε MMO. Αυτό είναι το δικό μας πρόβλημα. Warhammer Space Marine 2. Εντάξει. Φημισούλα, εντάξει, ένα πολύ σύντομο. Ποιο? Ναι, ένα πολύ σύντομο ήταν. Σαν TV spot. Αλλά συνεχίζει να φαίνεται πολύ ωραίο. Ναι, ναι. Και πολύ όμορφο, πολύ ωραία γραφικά είδα. Και αυτά, παιδιά. Το ενώτρια, είδαμε το First Descendant είναι ωραίο. Αλλά βγαίνει 2 Ιουλίου, είναι πολύ κοντά. Και μάλλον θα το παίξω και στο Play Days. Το οποίο φαίνεται πολύ εντυπωσιακό. Ναι, είναι. Αλλά είδα ότι βγαίνει και για PlayStation 4. Δηλαδή και για την προηγούμενη γενιά. Δηλαδή... Ναι. Τέλος πάντων. Α, ξέρεις ποιο θέλω να αναφέρω. Άντε να πούμε και ένα τελευταίο. Δύο μάλλον. Το ένα είναι το Neva από τους δημιουργούς του Greece. Φανταστικό, ναι, ναι. Που είναι πάρα πολύ όμορφο παιχνίδι. Στο ίδιο έτσι καστικό και αισθητική, Γιώργο. Λίγο μήνυμα. Σωστά. Φαίνεται να είναι ίδιο στυλ. Δηλαδή, μπορεί να καταλάβει ότι είναι ίδιο σαν director από πίσω. Αλλά φαίνεται πιο παιχνίδι αυτό. Εκεί ήταν ένα platform σχετικά απλοϊκό. Εδώ φαίνεται να έχει και σύστημα μάχης και πιο. Ναι. Platforming. Για να δούμε. Και θύμισέ μου λίγο το Climber της... Α, ναι, και αυτό. Έλα τώρα, κόλλησα. Κάιν, δεν ξέρω πώς προφέρεται. Ναι, κάπως έτσι. Ναι, το οποίο φαίνεται... Κάπως έτσι, Κάιν, ναι. Θυμίζει πολύ Τζουσάντ. Αυτό ήθελα να πω, αλλά... το έπαιξα. Ναι, αλλά στη θέμη μου φάνηκε πιο simulation αυτό. Δηλαδή ότι όντως βάζεις τα πόδια και τα χέρια πιο πολύπλοκο από το άλλο. Για να δούμε. Ναι. Ωραίο φαίνεται, μου αρέσει. Αυτό φαίνεται όμορφο. Μ' άρεσε λίγο το vibe του. Έτσι λίγο... πώς το λένε, ρε παιδί μου. Δεν ήταν τόσο όσο το Τζουσάντ. Αυτό το είδα κάπως πιο... βοήθαμε λίγο, Γιώργο. Λίγο πιο ταχύ νομίζω ήταν. Νομίζω ότι ναι, πιο σοβαρό, πιο όμορφο. Δείχνει και μια έτσι λίγο πιο δύσκολη πλευρά της αναρρίχησης. Νομίζω ότι... Στην αρχή λέγοντας ότι του πατέρα μου η ομάδα η μισή δεν γύρισε πίσω. Δηλαδή έχει ένα λίγο dark background. Οπότε ναι, εμένα μου άρεσε αυτό που είδα. Συμφωνώ, έδωσε ένα συνεπιβίωση και τέτοια. Ναι, αυτό ήταν. Ναι. Αυτά. Δηλαδή, καλός ή κακός, αυτά ήταν τα παιχνίδια του show. Να πω, επειδή ξέρω, χωρίς να μπορώ να δώσω περισσότερες πληροφορίες, ότι τις επόμενες ημέρες θα έχει κανονικά μεγάλα games να παίξω. Πέρα από όλα αυτά που τόση ώρα λέμε, ας πούμε, όχι όλα, ενώ ότι πέρα από τα indies που θα δω και τα λοιπά, υπάρχουν και παιχνίδια που δεν ήταν στο show, αλλά εγώ θα τα παίξω. Εντάξει, δεν μπορώ να πω ονόματα, αλλά είναι μεγάλα games. Από μεγάλες εταιρείες, μεγάλα στούντιο. Ελπίζω, επειδή κάποια τα ξέρω και ως game 1, game 2 που έλεγα και στην προηγούμενη εκπομπή, ελπίζω να ακόμα και αυτά τα κρυφά να είναι ενδιαφέροντα και λίγο πιο μεγάλα games. Όπως και να, και εδώ είμαστε εμείς, μένετε συντονισμένοι στα κανάλια τα δικά μας, τον Unboxholics και φυσικά στο Γερμανού, που
όλο αυτό το ταξίδι το κάνουμε παρέα. Και θα τα ξαναπούμε. Έχουμε και show του Xbox μεθαύριο. Έχουμε show της Ubisoft επίσης την Δευτέρα, νομίζω είναι το show. Ναι, τη Δευτέρα. Xbox Δευτέρα, Ubisoft. Για εμένα τουλάχιστον, δεν ξέρω για εσάς, παιδιά. Τι μέρες πέφτουν, δεν ξέρω, ναι. Οπότε εντάξει. Stay tuned. Και πηγαίνετε για ύπνο, γιατί σας βλέπω και τους δύο χάλια. Χάλια. Λοιπόν, να είστε καλά, παιδιά. Fest τώρα να με ανουρίσει. ASMR. Summer Game Fest ASMR Edition. Live show. Αυτά, παιδάκια. Σας φιλώ.